Έχεις αλλάξει την εξωτερική σου εμφάνιση, άλλαξες τα μαλλιά σου. Εντάξει, ήταν ένα στοίχημα με φίλους ουσιαστικά. Λέω θα δω αν μου πηγαίνει και το κράτησα. Θα έμπαινε στη διαδικασία να πας σε ένα reality επιβίωσης. Μου αρέσει σαν διαδικασία, αν δεν υπήρχαν κάμερες. Δεν θέλω να δει ο κόσμος καμία κακή μου πλευρά. Όχι επειδή φοβάμαι για τις κακές μου πλευρές, αλλά για να μην συναντήσει μια λάθος εντύπωση. Γιατί εκεί είσαι στα όρια σου και μπορεί πολύ εύκολα να ξεφύγεις. Καθώς επίσης μπορεί να δείξουν μόνο το κακό σε αυτό και να μην δείχνουν άλλες πτυχές του εαυτού σου. Είναι πολύ ρίσκι και πιστεύω ότι για να πας πρέπει να είσαι πιο τολμηρός από μένα. Σου έχει γίνει η αντίστοιχη πρόταση? Ναι, μου έχει γίνει και σε Survivor και σε διάφορα άλλα show που, εντάξει, επειδή είμαι λίγο πιο χαμηλών τόνων, γενικά θέλω να εκτίθεμαι μέσα από τη δουλειά μου. Συνάδελφος στον Τριαντάφυλλο, πώς τον βλέπεις? Είναι μια μοναδική περίπτωση. Νομίζω ότι ο κόσμος τον αγαπάει και αφού κατάφερε μέσα από όλο αυτό να κερδίσει την αγάπη του κόσμου, νομίζω ότι είναι πολύ θετικό γι' αυτό. Εσύ καταγείς από την Πρέβεζα, σωστά? Ναι. Είχες μια επώνυμη συμμαθήτρια στο σχολείο? Εννοείς την Ιωάννα Μαλέσκου. Ήμασταν συμμαθητές, ήμασταν στο Λύκειο στην ίδια τάξη και τη θεωρώ ένα πολύ αξιόλογο άτομο. Η Ιωάννα είναι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα. Αυτό που βλέπετε τώρα, εγώ το βλέπω και από τότε. Δηλαδή, έχει ένα ιδιαίτερο τρόπο που μιλάει, είναι πολύ μορφωμένη. Αλλά το έχει από μικρή αυτό. Και απλά το εξέλιξε. Ήταν και αποσιολόγος της τάξης. Προσπαθούσα να μην βάζω απουσίες, αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω αν με κάνω λάθος. Γιατί εγώ είχα λίγο με το θέμα μου με τη μουσική και κάτι κοπάνησης έκανα. Έχετε επικοινωνία μετά το σχολείο? Όταν ξεκίνησε να παρουσιάσει την εκπομπή της, απλά της έστειλε συγχαρητήρια και πού τα λέμε μέσω. Ελεύθερος. Ελεύθερος. Η Λάουρα, γιατί σε αποκαλείς σύζυγό της? Με έχει πει έτσι η Λάουρα. Λοιπόν, με τη Λάουρα έχουμε φτιάξει μια υπέροχη σχέση σε φιλικό επίπεδο. Κάνουμε πάρα πολύ παρέα, περνάμε πραγματικά πολύ όμορφα. Και έχουμε να συνεχιστεί για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί είναι πολύ γλυκό πλάσμα.